Γεια σας αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Ζώδια και συμβουλές. Με εμένα, τη Βαλεντίνη Βασιλιά. Έτσι, για να αλλάξει η ζωή σας. Τα ζώδια της ημέρας και όχι μόνο. Συμβουλές πώς να αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά μας προβλήματα. Τα ανθρώπινα, αυτά τα οποία μας βασανίζουν, μας ταλαιπωρούν, μας απασχολούν. Και πολλές φορές μας δίνουν στεναχώρια. Πώς να διώξουμε όλη αυτή την αρνητική ενέργεια από γύρω μας. Για σήμερα επέλεξα ένα θεματάκι, το οποίο το έβγαλα μέσα από το τελευταίο μάθημα που έκανα στο Πανεπιστήμιο, όπως σας έχω πει, πηγαίνω τρίτη χρονιά τώρα, ψυχολογία συμβουλευτική στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το τελευταίο μάθημα που είχα προχθές το απόγευμα ήταν μια εισηγήτρια, έλεγε για τους γονείς, και πώς επεμβαίνουν στη ζωή των παιδιών. Για τα παιδιά τα παντρεμένα εννοώ, που δουλεύουν και αναγκάζονται οι γονείς να κοιτάνε τα μικρά. Όχι ακριβώς οι πεθερές, γενικά οι γονείς. Και τα προβλήματα που βγαίνουν μέσα από αυτό το αλυσβερίσι, μέσα από αυτήν τη σχέση. Το ξέρω ότι έχω αγγίξει πάρα πολλές από εσάς σήμερα, ειδικά οι νέες. Θα σας πω τι πρέπει να κάνουμε και θα σας πω και τι πρέπει να αποφύγουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα κριάρια και μετά θα μιλήσουμε για τους γονείς που βοηθάνε τα παιδιά τους ή μάλλον που κοιτάνε τα εγγόνια τους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες λοιπόν. Κριάρια μου, σήμερα η δυναμικότητά σου παίρνει τα ηνία και δείχνεις αποφασισμένος για όλα. Θα έχεις ευχάριστες εξελίξεις και ορισμένα θέματα θα βρουν τη λύση τους. Αρκεί και εσύ να αξιοποιήσεις κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται μπροστά σου. Στα αισθηματικά, άφησε μακριά τη σχέση σου, από τη σχέση σου τα προβλήματα της δουλειάς, ώστε να περάσεις μια πολύ όμορφη βραδιά με το τέρι σου. Είναι πολύ δύσκολο να χαλάσεις το κλίμα, είναι πολύ εύκολο μάλλον να χαλάσεις το κλίμα με το άγχος της δουλειάς σου. Τα επαγγελματικά πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά καλό θα είναι να αποφύγεις κάθε αλλαγή που θα ανατρέψει τις ισορροπίες που με τόσο κόπο έκτισες μέχρι τώρα. Ταύρος. Πολλές αλλαγές έχουν συμβεί στη ζωή σου τώρα τελευταία και οι περισσότερες είναι προς όφελός σου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια, αλλά πρέπει να βοηθήσεις και εσύ τις καταστάσεις. Αυτό που σου χρειάζεται είναι προγραμματισμός και καλή διαχείριση για να τα καταφέρεις καλύτερα. Στα αισθηματικά, καλό είναι να συγκρατήσεις τα νεύρα σου και να μην αφήσεις τις καταστάσεις να ξεφύγουν. Αν έχεις καλή διάθεση, μπορείς να ξεπεράσεις τα προβλήματα ενδεχομένως που θα προκύψουν μέσα στη σχέση. Όσο για σένα που είσαι ακόμα ελεύθερος, να θυμάσαι ότι η μέρα ευνοεί ερωτικές πρωτοβουλίες. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις και μια κίνηση. Στα επαγγελματικά θα προκύψουν κάποια εμπόδια που ίσως προς στιγμή να νιώσεις ότι κανείς δεν σε ακούει ή δεν υπολογίζει τις ιδέες σου. Μην χάσεις όμως την επιμονή και συνέχισε τις προσπάθειές σου. Δίδυμη, η μέρα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις νέα ξεκινήματα και να αλλάξεις κάποια στοιχεία της καθημερινότητάς σου που σε προβληματίζουν. Μπορείς να ξεκινήσεις από τα πρακτικά ζητήματα, όπως το χώρο που ζεις, και μετά να πιάσεις και τα πιο ουσιαστικά που σε απασχολούν. Στα αισθηματικά, η μέρα θα έχει κάποιες στιγμές έντασης, αλλά αντί να αναλώνεσαι σε φωνές και τσακωμούς, βρες την υπομονή και τη σοβαρότητα να λύσεις όρημα ό,τι σε απασχολεί στη σχέση σου και κάνε και ένα επικοδομητικό διάλογο με το τέρι σου. Όσο για σένα που είσαι ελεύθερος, πέρασε παρέα την μέρα και τη νύχτα με συντροφιά με τους αγαπημένους σου φίλους. Στη δουλειά χρειάζεται μεγάλη προσοχή με κάποιες συνεργασίες που πιθανόν να μην σε συμφέρουν όπως νομίζεις. Όπως και να έχει, μην αποφασίσεις τίποτε βιαστικά για να μην βγάλεις λάθος συμπεράσματα. Καρκίνος. Σήμερα θα προκληθούν κάποιες αναστατώσεις, κυρίως από εξωγενείς παράγοντες που σε αγχώνουν ιδιαίτερα. Προσπάθησε να μείνεις ανεπηρέαστος και να περιορίσεις αρκετά την ευαισθησία σου απέναντι στους άλλους. Στα αισθηματικά, είναι μια καλή ημέρα για αποφάσεις που θα δώσουν λύσεις σε ό,τι σε προβληματίζει και δεν σε αφήνει να περνάς καλά μέσα στη σχέση. Και αν δεν είσαι σε σχέση, η ημέρα μπορεί να σου χαρίσει ένα ερωτικό βράδυ που θα το θυμάσαι για καιρό.
στα επαγγελματικά, θα έχεις να διαχειριστείς εντάσεις και συμπεριφορές που θα σε εκνευρίσουν και ίσως να σε οδηγήσουν και σε προστριβές. Μη χάνεις τον έλεγχο, προτίμησε να εργαστείς μόνος, χωρίς πολλές επαφές με τους συνεργάτες σου, γιατί μάλλον σήμερα έχεις τα νεύρα σου. Λιοντάρια, η μέρα είναι αρκετά καλή για σένα και αν δεν παρασυρθείς από τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία σου, μπορείς να περάσεις καλά. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις και μην πλεχτείς σε παρασκηνιακές καταστάσεις και παρεξηγήσεις. Ακολούθησε γενικά το δρόμο της ειλικρίνειας και της διαφάνειας. Στα αισθηματικά, η ανήσυχη διάθεση και η ανασφάλεια μπορεί σήμερα να σε οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα. Καλύτερα λοιπόν να χαλαρώσεις και να μιλήσεις πρώτα με το τέρι σου πριν κάνεις επιλογές ή πάρεις αποφάσεις. Όσο για σένα που ανήκεις ακόμα στις μοναχικές ψυχές, εκμεταλλεύσου την ερωτική ατμόσφαιρα της ημέρας που θα σου φέρει φλερτ και νέες γνωριμίες από όπου θα βγεις και κερδισμένος. Και επαγγελματικά, πάνε καλά, αρκεί να είσαι σε ετοιμότητα να εκμεταλλευτείς κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται στο εργοσιακό σου περιβάλλον. Παρθένος. Η διάθεση είναι λίγο περίεργη. Καλύτερα λοιπόν να αποφύγεις κάποια άτομα που σου χαλάνε τη διάθεση με την κρίνια τους. Διαφορετικά κινδυνεύεις να έρθεις σε σύγκρουση μαζί τους και τα πράγματα να χειροτερέψουν. Μην χάνεις την αισιοδοξία σου και την πίστη στις ικανότητές σου και θα δεις ότι όλα θα πάνε καλά. Στα αισθηματικά, τα πράγματα είναι ήρεμα και για να μείνουν έτσι, καλό είναι να μετριάσεις λίγο το άγχος αλλά και τις ανασφάλειες και να περνάς όσο το δυνατόν καλύτερα με τον άνθρωπό σου. Και αν η μοναξιά παραμένει κοντά σου, η σημερινή μέρα σε φέρνει μια πολύ καλή γνωριμία από εκεί που δεν το περιμένεις. Γι' αυτό να είσαι έτοιμος να την υποδεχτείς. Και στα επαγγελματικά, θα μπορέσεις σήμερα να κάνεις κάποιες συζητήσεις και να καταλήξεις σε νέες, πιο συμφέρουσες συνεργασίες. Ζυγός, η μέρα σε ευνοεί και σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις πολλά από τα σχέδιά σου, αλλά χρειάζεται προσοχή για να μην κάνεις κάποια βιαστική κίνηση που θα σου κοστίσει αργότερα. Γενικά να είσαι διαλλακτικός σήμερα και αρκετά διπλωματικός απέναντι στους ανθρώπους που θα σε πλησιάσουν, γιατί μπορεί να ακούσεις απόψεις που θα σε βρουν αντίθετο και θα σε εξοργήσουν. Στα αισθηματικά, είναι μια καλή ημέρα για να κάνεις μια ουσιαστική συζήτηση με το τέρι σου για όλα τα προβλήματα που έχετε στη σχέση στο γάμο σας. Μαζί θα βρείτε λύσεις από κοινού και όσο για σένα που είσαι ελεύθερος, βγες έξω με φίλους και μην αγχώνεσαι, γιατί μια πολύ καλή γνωριμία σε πλησιάζει. Στα επαγγελματικά, είναι μια περίεργη ημέρα όπου θα χρειαστείς προσπάθεια για να τελειώνεις με κάποιες εκκρεμότητες που έχεις αφήσει εδώ και καιρό. Σκορπιός, σήμερα θα καταπλήξεις τα πλήθη, καθώς η κοινωνική σου ζωή θα είναι πολύ έντονη και θα κάνεις και ευχάριστες επαφές και συζητήσεις που θα σου φτιάξουν τη διάθεση. Θα διαπιστώσεις πως όταν είσαι καλά, ακόμα και οι δικοί σου άνθρωποι είναι πιο θετικοί και δεκτικοί απέναντί σου. Με λίγα λόγια, η αυτοπεποίθηση και ο δυναμισμός σήμερα θα είναι στα καλύτερά τους. Στα αισθηματικά, μπορεί να προκύψουν κάποιες στιγμές έντασης, για να μην παρασυρθείς όμως θα πρέπει να είσαι ψύχρεμος και διαλλακτικός και να μην αφήσεις κάποιες παρεξηγήσεις να σας χαλάσουν τη διάθεση. Και αν δεν έχεις μόνιμη σχέση, αυτή την περίοδο είναι πιθανό να κάνεις μια γνωριμία από εκεί που δεν το περιμένεις και μάλιστα πολύ ενδιαφέρουσα. Και στα επαγγελματικά, παρουσιάζονται διάφορες ευκαιρίες, εντελώς αναπάντεχα μάλιστα. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι σε εγρήγορση για να τις αναγνωρίσεις και να πράξεις ανάλογα. Τοξότης. Τα αισθηματικά, αγαπητέ, αν νομίζεις ότι έχει χαθεί κάπως το κλίμα, το ερωτικό μέσα στη σχέση, χρειάζεται λίγη καλή διάθεση και επικοινωνία, ώστε να βρείτε τις κατάλληλες λύσεις από κοινού και να πλησιάσεις πιο ουσιαστικά το τέρι σου. Και αν πάλι είσαι μόνος σου, ελεύθερος σκοπευτής δηλαδή, σαν τοξότης, σήμερα θα δεχτείς κάποιες προτάσεις οι οποίες θα σε ελκύσουν. Στα επαγγελματικά είναι μια πολύ περίεργη φάση που πιθανόν να προκύψουν κάποιες αναποδιές και δυσκολίες που θα σε αποσυντονίσουν. Ωστόσο, με ηρεμία και λογική μπορείς να χειριστείς το κάθε τι με μεγάλη επιτυχία. Εγώ καιρος.
έντονη ημέρα για σένα, καθώς μάλιστα το δημιουργικό σου πνεύμα δεν έχει όρια. Το αποτέλεσμα θα είναι δημιουργικό και θα πρέπει η λογική σου να έχει και ρεαλιστική υπόσταση. Αυτό μπορεί να σου προκαλέσει κάποια φορά κάποια απογοήτευση αν ασχοληθείς με σοβαρές υποθέσεις που σε αφορούν άμεσα. Στα αισθηματικά, μπορούν να πάνε τα πράγματα καλύτερα αν αφήσεις τη σχέση σου, τα διάφορα ζητήματα και τα άγχη και επικεντρωθείς σε ευχάριστες συζητήσεις για το μέλλον που μπορείς να κάνεις με το τέρι σου. Όσο για σένα που ο έρωτας δεν φάνηκε ακόμη στη ζωή σου, άφησε το ρομαντισμό σου να λειτουργήσει αβίαστα και τότε κάποια άτομα θα μπορέσουν να σε πλησιάσουν. Στα επαγγελματικά χρειάζεται περισσότερη συγκέντρωση και προσοχή. Μην κάνεις νέα ξεκινήματα αν δεν έχει προηγηθεί αρκετή σκέψη και καλός προγραμματισμός. Υδροχόος. Η μέρα σου δίνει τη δυνατότητα να ανασύρεις τις ικανότητές σου και να προωθήσεις τα σχέδιά σου για να κινηθείς και στον δρόμο της επιτυχίας. Θα αποφασίσεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στην τύχη και θα πρέπει να πάρεις τις καταστάσεις στα χέρια σου. Μόνο με προσοχή και χωρίς να κάνεις ενθουσιώδεις κινήσεις, μόνο έτσι θα τα καταφέρεις. Στα αισθηματικά, αν είσαι δεσμευμένος, υπάρχουν κάποια θέματα από το παρελθόν που θα βγουν στην επιφάνεια σήμερα και πιθανότατα να σε προβληματίσουν. Βρες το χρόνο να συζητήσεις με το τέρι σου για ευχάριστα πράγματα και απέφυγε τις δυσάρεστες κουβέντες. Όσο για σένα που είσαι ελεύθερος, κάνε υπομονή και κάτι καλό θα προκύψει. Στη δουλειά μπορεί να προκύψουν κάποιες εντάσεις και θα πρέπει να είσαι ήρεμος και να μην εξωθήσεις τα πράγματα στα άκρα, γιατί θα δημιουργηθούν αρκετές παρεξηγήσεις. Το σίγουρο πάντως είναι ότι πρέπει να γίνεις στη δουλειά σου πιο υπεύθυνος. Ιχθύς. Σήμερα η διάθεση θα αρχίσει να είναι πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες μέρες. Η θέληση που έχεις για πολλά πράγματα στη ζωή θα σε κάνει να έρχονται και να έλκεις ευχάριστα γεγονότα στη ζωή σου. Πρέπει να κινηθείς με ευελιξία για να ανταπεξέλθεις σε κάποιες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά, αρκεί να μην παρασυρθείς από καταστάσεις που θα σε αποσυντονίσουν. Αν είσαι στα αισθηματικά δεσμευμένος, σήμερα μπορείς να λύσεις κάποιες παρεξηγήσεις από προβληματικές καταστάσεις που αφορούν τη σχέση. Απέφυγε όμως να εκνευριστείς και ό,τι και αν κάνεις, να το κάνεις με ηρεμία. Και αν δεν έχεις μόνιμη σχέση, φρόντισε να περνάς όσο καλύτερα γίνεται με τους φίλους σου και να κάνεις κινήσεις για να διευρύνεις τον κύκλο των γνωριμιών σου. Όσο για τη δουλειά, μπορείς να κάνεις συνεργασίες και γενικότερα να ξεπεράσεις οποιοδήποτε εμπόδιο υπήρχε μέχρι τώρα. Οι καθυστερήσεις που έχεις, ίσως τελικά να είναι και για καλό. Αυτά ήταν τα ζωδιά μας για σήμερα, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, και τώρα συμβουλές ζωής με εμένα, τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Συμβουλές πώς θα ανταπεξέλθουμε στα καθημερινά μας προβλήματα, τα ανθρώπινα. Αυτά που από την ώρα που ξυπνάμε απασχολούν το μυαλουδάκι μας, την ψυχή μας, την καρδιά μας, όλα αυτά. Και ανάλογα με αυτά που απασχολούν το μυαλό μας, εξελίσσεται και η μέρα μας. Αν δηλαδή ξυπνήσουμε και δεν έχουμε καλή διάθεση, δεν έχουμε θετικές σκέψεις, δεν νιώθουμε ευγνωμοσύνη, είναι επόμενο να είμαστε μουτζούφλιδες που λέει, να είμαστε μουτρωμένοι, να είμαστε νευριασμένοι και να μας φταίνε και όλα γύρω μας. Άρα, τι κάνουμε, επίθεση προς όλους και όλα. Βέβαια, μην φανταστείτε ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, όπως σας είπα, για κάποιους γονείς. Ήταν ένα μάθημα που κάναμε στο Πανεπιστήμιο πριν από λίγες μέρες, το τελευταίο μάθημα που κάναμε, να μιλήσουμε για κάποιους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες δηλαδή, που βοηθούν τα παιδιά τους και τους μεγαλώνουν τα παιδιά. Δεν θα πω τη λέξη είναι η πεθερά, που είναι μάνα, γιατί οι μανάδες είναι αυτές. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και πολλές από εσάς με ακούτε. Υπάρχουν πολλές μάνες
οι οποίες αντί να κάτσουν στην ησυχία του σπιτιού τους αφού σας μεγάλωσαν και έφυγε πλέον από αυτές η ευθύνη και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και ήρθε η ώρα να ξεκουραστούν με τον άνθρωπό τους ή αν είναι μόνες τους, δεν ξέρω, ανάλογα. Και τώρα που ήρθε η ώρα να ξεκουραστούν, έχουν παντρευτεί, έχετε παντρευτεί, έχετε κάνει κι εσείς παιδιά, θέλετε να δουλέψετε γιατί δεν τα βγάζετε εύκολα πέρα. Και ξαναβάλατε στο λούκι, έτσι ακριβώς θα το εκφράσω, τη μαμά ή του κοριτσιού είτε του αγοριού, για να σας κοιτάξει το παιδί. Καλά μέχρι εδώ? Πολύ καλά. Λοιπόν, σε πάρα πολλές οικογένειες λειτουργεί καλά. Και εμένα όταν ήμουν μικρή, στον πρώτο μου γάμο, πολλές φορές μου κοιτούσε τα παιδιά η πεθερά μου, γιατί η μαμά μου δεν μπορούσε. Όταν τα κοιτάνε τα παιδιά οι μανάδες από τις γυναίκες, τα πράγματα είναι καλά. Γιατί συνήθως οι άντρες είναι λιγάκι αποστασιοποιημένοι στο θέμα του παιδιού και του σπιτιού. Δεν τον ενδιαφέρει να έχει στο μικροσκόπιο την πεθερά του, την μαμά της γυναίκας του, αν το μεγαλώνει σωστά, αν του δίνει ένα νερό παραπάνω ή ένα ποτήρι γάλα λιγότερο ή δεν ψάχνεται γενικά για να βγάζει φασαρίες. Οι άντρες. Έλα όμως που οι γυναίκες δυστυχώς είναι έτσι, γιατί μπορεί να τύχει φορά που η μαμά του κοριτσιού, της γυναίκας, να μην μπορεί να κοιτάξει το παιδάκι ή τα παιδιά και να χρειαστεί να το κοιτάξει η πεθερά της, η μητέρα του αγοριού. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε 8 στις 10 περιπτώσεις φασαρίες και άσχημα πράγματα. Και αυτό γιατί? Γιατί τα σημερινά κορίτσια δεν έμαθαν, λυπάμαι που θα το πω, αλλά είναι η αλήθεια, δεν έμαθαν να σέβονται ορισμένα πράγματα. Γιατί το παιδί δεν το κάνει έτσι όπως τη λέω και το κάνει αλλιώς. Γιατί το βγάζει βόλτα, γιατί του φόρεσε αυτό το ρούχο. Γιατί το χαϊδεύει ενώ δεν πρέπει, γιατί του κάνει την κρέμα έτσι, γιατί η μάνα σου χώνεται. Όταν γυρνάει ο φουκαράς στο σπίτι αρχίζει. Η μάνα σου που έκανε αυτό, που έκανε έτσι το παιδί, που είπε εκείνο στο παιδί, που έκανε το άλλο. Τρελαίνει αυτό το φουκαρά που είναι ανάμεσα σε μια μάνα του που παράτησε το σπίτι της για να κοιτάει το παιδί τους και μια γυναίκα που και αυτή την αγαπάει γιατί είναι η μάνα των παιδιών του. Θα μπορούσες, εάν έχεις κάποιο πρόβλημα, να το συζητήσεις μαζί της. Μου είπε μια κοπέλα τότε, εκείνη την ημέρα στο πανεπιστήμιο που συζητήσαμε. Μου είπε μια κοπέλα. Το μάλωσε το παιδί ο μπαμπάς του και η γιαγιά το πήρε αγκαλιά αμέσως. Κάτι που συνήθως το κάνουν οι γυναίκες. Οι γιαγιάδες ιδιαίτερα. Ενώ δεν πρέπει, γιατί έτσι ακυρώνει τον μπαμπά. Πάρα πολύ σωστά. Έτσι πρέπει. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση, αγαπητές μου, πρέπει να απομακρύνεις απαλά το παιδί από την αγκαλιά της γιαγιάς και σε κάποια δεδομένη στιγμή θα πρέπει, γιατί και αυτή η γιαγιά, ό,τι και αν κάνει, το κάνει από αγάπη. Σίγουρο είναι αυτό. Μπορεί να κάνει μέσα στην αγάπη της και κάποιο λάθος. Δεν αντιλέγω. Θα μπορούσες να την πεις, μητέρα, με όλο το σεβασμό, αλλά το να ακυρώνεις τον μπαμπά του παιδιού αυτή τη στιγμή που πρέπει να τον έχει πρότυπο αλλά και να υπακούει, γιατί έτσι χτίζουμε το χαρακτήρα του. Εξήγησε της γυναίκας, γιατί οι παλιές γυναίκες πιθανότατα να λειτουργούσαν διαφορετικά και με άλλο τρόπο εκπαίδευσης του παιδιού και να μην ξέρει η συγκεκριμένη. Από τη στιγμή όμως που δεν την έχεις μιλήσει, το να κάθεσαι να καταφέρεσαι κατά του συζύγου σου για τη μαμά του, μη φανταστείς ότι θα κερδίσεις τίποτα, απλά θα απομακρυνθείτε. Και στην τελευταία ανάλυση, δεν την πληρώνεις. Σου κοιτάει τα παιδιά τζάμπα. Άρα δεν πρέπει να τη βρίζεις και δεν πρέπει να την κακολογείς. Μάνα είναι, θα πει και μια κουβέντα. Θα κάνει και κάποιο λάθος. Μπορείς όμως με πολύ μεγάλο σεβασμό και με όμορφο τρόπο, ουσιαστικά με αγάπη, θα μπορείς να της πεις, μητέρα, σε παρακαλώ πολύ, το παιδί, άσε λίγο να το μεγαλώσουμε σωστά, γιατί να μην μας βγει κακομαθημένο, να γίνει αργότερα ένας καλός χαρακτήρας, δεν το χτυπάμε, γιατί είναι, εννοείται αυτό. Αλλά το να μαλώσει όμως και να κάνει παρατήρηση το παιδάκι, είναι για το καλό του χαρακτήρα του. Αυτό, αν της το εξηγήσεις, της κάθε γιαγιάς, με όμορφο τρόπο, προσέξτε τι λέω, και όχι με φασαρίες και όχι πισόπλατο,
Όχι, ο άντρας σου δεν έχει καμία σχέση σε αυτήν τη σχέση που έχεις εσύ με τη μητέρα του σύζυγου που σου κοιτάει το παιδί σου. Πες τη μάνα σου, πες τη μάνα σου. Αυτό το θεωρώ κατηνιά. Η μάνα σου είπε αυτό, η μάνα σου έκανε εκείνο. Αυτό το κάνουν οι γυναίκες χαμηλού επίπεδου. Δεν πρέπει να το κάνετε εσείς αυτό. Εργάζεστε. Αυτή η γυναίκα θα ξεκουράζεται. Της δίνεις μια μεγάλη ευθύνη να σου μεγαλώνει το παιδάκι της. Το παιδάκι το έκανες εσύ. Είναι δικό σου το παιδάκι. Και αν δεν μπορούσες να το μεγαλώσεις γιατί πρέπει να δουλέψεις, να μην έκανες παιδάκι. Από τη στιγμή που έκανες παιδάκι και δεν μπορείς να το μεγαλώσεις γιατί πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν έχεις από τον μπαμπά σου έτοιμα για να κάτσεις να μεγαλώσεις το παιδί σου και αναγκάζεσαι και βάζεις, επιβάλλεις την μάνα του άντρα σου να στο κοιτάζει, θα ανεχτείς και κάτι ρε φιλενάδα. Εντάξει, μην τα θέλουμε κιόλα δικά μας. Αλλιώς, άμα είσαι τόσο μάγκισσα, δίνε 600 ευρουλάκια ή 400 σε μία κοπέλα να είναι και ευρεφωνηπή ο κόμος ή πώς τις λένε, δεν ξέρω, και να σου κοιτάει το παιδί και να την έχεις και με το μαστίγιο. Δεν ξέρουμε βέβαια και πώς θα στο μεγαλώνει το παιδί. Έχει κοπέλες πολύ καλές και άξιες που μεγαλώνουν παιδάκια. Να προσλάβεις μία τέτοια, να την πληρώνεις κανονικά και τότε να κάνεις όσες παρατηρήσεις θέλεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν είμαι κακιά. Αλλά εμένα η μάνα μου, έτσι απλά να το πω λαϊκά, με έμαθε να σέβομαι τους ανθρώπους. Και μέχρι και τώρα, που έχω κάνει 2 γάμους, άρα έχω 2 πεθερές, τις αποκαλώ και τις 2 μανούλα. Και τις αγαπάω και τις 2 εξίσου. Γιατί είναι μάνες. Μάθετε κορίτσια, και το απευθύνομαι μόνο στα κορίτσια, γιατί σπανίζει η περίπτωση άντρας να δημιουργεί πρόβλημα με την πεθερά, ούτε καν ενδιαφέρονται. Το ζω καθημερινά στο γραφείο μου στις επισκέψεις. Συνήθως είναι οι γυναίκες, οι κοπέλες και καλά στα παλιά τα χρόνια. Τώρα, τα σημερινά κορίτσια, γιατί έχετε ένα τέτοιο μένος, μια τέτοια κακία, γιατί βγάζετε ως η κακία, αφού είστε και μορφωμένα κορίτσια. Γιατί δεν ανεβάζετε λιγάκι το επίπεδο για να δείτε ότι θα καλυτερεύσει έτσι και η σχέση που έχεις με το σύζυγο. Κακά τα ψέματα. Να σας πω και κάτι άλλο, αγαπημένα μου κορίτσια. Ζευγάρι. Ταπεινή μου άποψη. Ζευγάρι που δεν έχει την ευχή της μάνας, όποια είναι και αυτή, είτε από την κόρη είτε από το γιο, μάνας, δεν έχει καλό μέλλον. Αυτό να το θυμάστε. Και ζευγάρι και γυναίκα που δεν σέβεται την μάνα ή την πεθερά, όταν μιλάμε για μια πεθερά, φυσιολογικό άνθρωπο που προσπαθεί όσο μπορεί, που δεν ανακατεύεται και προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί. Γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες πεθερές, οι οποίες από φύση τους είναι κακές, δημιουργούν προβλήματα, βάζουν διαβάλματα, τα ξέρουμε κι αυτά. Εμείς σήμερα δεν μιλάμε για αυτές, εμείς μιλάμε για τους γονείς, για τις μανάδες που φροντίζουν και βοηθάνε να σας μεγαλώσουν τα παιδιά. Μάθετε λοιπόν να σέβεστε τα παιδιά, μάθετε να σέβεστε τους γονείς, τους συντρόφους σας, είτε έτσι είτε αλλιώς. Και να σας πω και κάτι άλλο, μάθετε να λέτε ένα ευχαριστώ. Γυρνάτε το απόγευμα από τη δουλειά σας, για να φύγει η γυναίκα να πάει στο σπίτι της. Πείτε και ένα ευχαριστώ μητέρα που με κοίταξες και το παιδί μου σήμερα. Δεν την πληρώνεις. Πες ένα ευχαριστώ. Κάνει καλό. Αυτή είναι η συμβουλή μου για σήμερα, κορίτσια. Να σέβεστε τους ανθρώπους που σας βοηθάνε, χωρίς βοήθεια σημαίνει, άρα δεν τον πληρώνεις, να σέβεστε. Και όταν είναι και γονιός, ένας λόγος παραπάνω να το σέβεστε περισσότερο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι προβλήματα έχετε. Έχετε πάρα πολλά, όλος ο κόσμος. Αυτό το γνωρίζω, γιατί το βλέπω καθημερινά και το συναντώ στις επισκέψεις στο γραφείο μου. Συνήθως τα περισσότερα είναι οικονομικά θέματα και φυσικά προβλήματα δουλειάς, προβλήματα ανεργίας ή προβλήματα όπως μου είπαν, συνάντησα πριν από λίγο καιρό ένα ζευγάρι και μου λέει «Δεν πάει καλά το μαγαζί, πηγαίναμε πάρα πολύ καλά και ξαφνικά σταμάτησε η δουλειά». Φυσικά δεν φταίει η οικονομική κρίση, εννοείται αυτό. Σημαίνει ότι κάτι έγινε, κάτι συνέβη. Το τι συνέβη
Έτσι δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Α, κάτι έγινε, κάτι μου κάνανε. Αυτά δεν είναι πράγματα που τα λες έτσι κάτι έγινε. Τι έγινε, δηλαδή δεν πρέπει να δεις τι έγινε. Και το για να δεις τι έγινε, μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Και ο τρόπος αυτός είναι η πρόβλεψη. Θα κάνεις δηλαδή, η λύση σου δηλαδή είμαι εγώ ουσιαστικά. Θα κάνεις δηλαδή μια πρόβλεψη, θα κάνεις ένα ραντεβού στο γραφείο μου για να κάνουμε μια συνεδρία, να συζητήσουμε τι συνέβη, να ανοίξω εγώ να δω τι έγινε, αυτή η κατάσταση από πού προήλθε, μήπως κάποιοι άνθρωποι σε ζηλεύουν, σε φθονούν, σε κουτσομπολεύουν και μάζεψες πολύ αρνητική ενέργεια και έφτασες σε αυτή την κατάσταση. Ή μήπως κάποιος ανταγωνιστής ή κάτι άλλο έκανε κάτι πολύ συγκεκριμένο από πίσω σου που δεν το ξέρεις και δυστυχώς αλλά πρέπει να το διώξουμε, να το καθαρίσουμε, πρέπει να λύσουμε όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Για να γίνει αυτό, αν δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα, δεν θα μπορούμε να βρούμε και τη λύση του. Έτσι πάει. Και δεν είναι μόνο σε θέματα δουλειάς, είναι και σε θέματα σχέσεων. Είναι σε θέματα... Μου ήρθε μια κοπέλα προχθές, κόπηκε η ψυχή μου. Μετά από 8 χρόνια σχέσεις, την χώρισε. Έτσι, χωρίς λόγο, γιατί τα μπλέξε με άλλη. Πόνεσα πάρα πολύ, γιατί ήταν όμορφη κοπέλα και καλή κοπέλα και ουσιαστικά δεν είχε όρεξη ούτε να το παλέψει. Κάναμε αρκετή συζήτηση, έφυγε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήρθε βέβαια και την έδωσα λύση, σας πληροφορώ. Γιατί είναι ανάλογα εσείς τι θα επιλέξετε. Ή θέλετε να επαναφέρετε τη σχέση, τον άνθρωπο, ή θέλετε όντως να προχωρήσετε τη ζωή σας. Και στις δύο περιπτώσεις οι λύσεις υπάρχουν. Όπως υπάρχει και η λύση, που είναι μια προσευχή, το άνοιγμα και η αλλαγή της τύχης, είναι μια προσευχή που πραγματικά διορθώνεις όλα τα κακό κείμενα της οικογένειας. Όλη αυτή την αρνητικότητα, όλη αυτή την κακοτυχία, όλο αυτό το άσχημο το οποίο μεγάλωσαν τα παιδιά σου και δεν μπορούν ούτε σχέση να κάνουν, ούτε να παντρευτούν, ούτε να βρουν μια δουλειά. Αυτά σας πληροφορώ, διορθώνονται όλα. Με τον τρόπο που ξέρω εγώ, αλλά για να σας δώσω τον τρόπο, μου λέει μια κυρία στο τηλέφωνο, έχω αυτό το πρόβλημα, πώς θα λυθεί. Όταν αρρωσταίνεις και πονάει η πλάτη σου, πας στο φαρμακείο και παίρνεις παυσίπονο ή πας στο γιατρό να δεις τι έχεις. Πρέπει να σε εξετάσει όμως ο γιατρός για να σου γράψει τη συνταγή, τι θεραπεία θα κάνεις. Το ίδιο ακριβώς είναι και με τις ασθένειες της ψυχής, να το πω έτσι, ασθένειες, τα προβλήματα αυτά, την καθημερινότητα, γιατί οι ασθένειες της ψυχής, όταν έχεις ψυχολογικό πρόβλημα, θα πας στον ψυχολόγο, θα πας στον ψυχίατρο. Εγώ είμαι σύμβουλος ζωής. Όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τα καθημερινά προβλήματα ή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις όλη αυτή την αρνητικότητα και τη γλωσσοφαγία της οικογένειας σου και των συγγενών σου, δεν χρειάζεσαι ψυχολόγο τότε, χρειάζεσαι εμένα σίγουρα. Γι' αυτό τα τηλέφωνα που βλέπετε είναι το τηλέφωνο του γραφείου μου και το κινητό, όπου μπορείτε να τηλεφωνείτε για να πάρετε πληροφορίες, να κλείσετε ραντεβού στο γραφείο μου, που είναι στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ή να κλείσετε ραντεβού στην Αθήνα, γιατί κάθε μήνα κατεβαίνω στην Αθήνα και βλέπω εκεί κάποιους ανθρώπους, όλους δεν μπορώ. Όμως, και για την Αθήνα και για την υπόλοιπη Ελλάδα, μπορώ και κάνω και συνεδρίες τηλεφωνικές. Κάνω τηλεφωνικές προβλέψεις. Με ποιο τρόπο θα το μάθετε τηλεφωνώντας στο σταθερό του γραφείο μου. Τώρα, μέσα στο γραφείο μου, εκεί μπορείτε να παραγγείλετε στα τηλέφωνα αυτά, μπορείτε να με βρείτε στο YouTube, βασικό, όλες μου τις εκπομπές. Μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, όπως το βλέπετε ήδη και στην οθόνη σας. Μπορείτε να μπείτε επίσης στο site μας, που είναι το διαδικτυακό μας σπίτι, και εκεί να δείτε τα ζώδια της εβδομάδας, γιατί τώρα λέμε τις ημέρες. Να δείτε κάποιες άλλες συμβουλές, να δείτε αντιδράσεις ζωδίων, πώς αντιδρούν τα ζώδια. Έχω πάρα πολλά πράγματα μέσα στο site και φυσικά έχω και πάρα πολλές ευχούλες, κεριά, προσευχούλες, τα λαδάκια μας. Γενικά, πολλά πράγματα τα οποία δεν φτάνει η ώρα μας για τη μικρή μας εκπομπή για να τα πούμε. Τηλεφωνώντας, ναι, εμένα, τη Βαλεντίνη, τη δικιά σας, που σας αγαπάει και σας σέβεται. Σας φιλώ γλυκά και περιμένω να μιλήσουμε. Γεια σας!